ματιές πουλών και στον νόμο μου αμαρτίες μιας αγάπης που γαλώ. Κουμαρίστρες, βελονάκια, ξυνικά πολλολογιό, πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου. Σε μια γειτονιά είχα μια αγαπητικιά. Μεγαλώναμε η παρέα μας. Είχαμε γίνει ήδη τελικανίδες, 17-18 χρονών, 20 χρονών ή μεγαλύτεροι. Διψούσαμε για ξεφάνταση. Και με τα 10 φυλακή και με τα 500 που λέμε. Το φτιάξαμε. Κοίτα κανείς, πώς πάντα γεράματα. Κάτσε είσαι. Καλά είσαι. Κοντά σου τα χέρια σου. Και... καλά πάω. Εσύ βλέπω και γέρασες. Εσύ βλέπω και γέρασες. Εγώ. Εγώ παίρνω τα 40. Εδώ δεν τα πιάνω. Η πρώτη μου λίρα είναι μια ολόκληρη ιστορία. Το 1938-39 που πρωτογνώρισα το Ρέθυμνο, παιδί, είδα σε ένα μαγαζί μια λίρα, τεράστια σε μέγεθος ένα μέτρο, σε μια βιτρίνα. Αυτή ήταν του Παπαδάκη φτιάξιμο, έργο τέχνης δηλαδή. Κάποιος τσαγκάρης από το χωριό μου είχε πάρει από αυτόν μια λίρα, σχετικά καλή. Αυτός ο τσαγκάρης ήταν πιο μεγάλος από μένα και έπαιζε λίρα και του είπα λοιπόν μια μέρα να μου πουλήσει την γύρα του, αν δεν του χρειάζεται. Μου λέει, θα σου την πουλήσω ένα αρνί και 5 κάδε στυρί. Ήταν 1943, ξέχαστα. Τα λεφτά δεν περνούσαν, αλλά η καημένη μητέρα μου δεν ήθελε να μου χαλάσει το χατήρι. Και η εποχή κακή, για λίρες είμαστε τώρα, μου λέει. Τότε έβαλα τα μεγάλα μέσα. 5-6 τελικανίδες, ξαδέρφια, φίλοι. Αθιά από εδώ, αθιά από εκεί, καταφέραμε τη μητέρα μου και παίρνω τη λίρα. Ήταν για μένα η αγορά του αιώνα. Σαν να μου χάρισαν την Κρήτη και κάμποσα νησιά γύρω-γύρω. Μου άρεσε να πιάνω ύστερα τη λίρα και να βγάλω σιγά-σιγά το δικό μου τρόπο, τη δική μου ψυχή, το δικό μου εαυτό και χαρακτήρα, τη δική μου σφραγίδα. Πού συντροφιά, πού αποσπερίδα, πού παρέα, πού κρασί, χορός, πανηγύρια, χαρές και ξεφαντώματα και μουντάκες μέσα. Το χωριό Αρφά και γενικά το κάτω μυλοπόταμο που ανατράφηκα έχει βγάλει καλούς λετζέδες, μερακλίδες, χορευτάδες και τραγουδιστάδες, αξιόλογους, στιχουργούς και κάθε είδους μαστόρους που κράτησαν και διατήρησαν μια παράδοση. Χώρες και χωριά σαν τα έρημα πουλιά, θα γυρίζω, αχ, να φωνάζω τη δική μου καταδικά. Το ιστορικό της ράτσας μου, αρχινά κατά πώς έχω πληροφορηθεί, από το 1827 σε μια μάχη στις 18 του Μάη με το Χατζημιχάλη Νταλιάνη στο Φραγκοκάστελο κάπου εκεί το Σφακιό εσκοτώθηκε σε αυτό το πόλεμο με τον Μουσταφά Πασά ένας μανούσος μουντάκης από τον Καλλικράτη και αυτός ήταν ο πατέρας του παππού μου, του Σφακιανού Μιχάλη. Ύστερα από οικογενειακούς λόγους και με άλλες οικογένειες από εκεί, από το Καλλικράτη με τόκισαν γιατί αυτή ήταν πάρα πολύ δυνατή ανθρώπη ως φαίνεται 9 λέει στον αριθμό αδερφή και πήγανε άλλοι στη Κεφαλά, άλλοι στα Χανιά και άλλοι ήρθαν στα Ρεθεμιώτικα και αντί στραγούδια κλάματα και μυρολόγια πού να παίξω, τι να κάνω του φεκισμοί, διώξεις, φυλακές, σύρματα.